Σύσκεψη πραγματοποίησαν τα μέλη του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής και της ΑΔΕΔΗ το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συντονίσουν τον αγώνα και τη μαζική κινητοποίηση που θα λάβει χώρα στις 9 Νοεμβρίου, όπου έχει οριστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παρόν ήταν και η ΕΝΙΔΗ Κροδόπης. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, ενάντια στην ακρίβεια και, και σε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό, αξίζει στα καύσιμα, στην ενέργεια. Ζητάμε να υπάρξει αξίζει στους μισθούς, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και η σχροκέρδεια και το κόστος, το κόστος της ενέργειας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους, στην συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία την Τετάρτη το πρωί στις 11 η ώρα, στην κεντρική πλατεία. Είναι η συγκέντρωση που θα γίνει μαζί και στα πλαίσια της απεργίας, το Εργατικό Κέντρο και το Μαριακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Θα είναι μαζί σας και η ΑΔΕΔΗ αυτή τη φορά. Θα είναι και η ΑΔΕΔΗ. Βλέπουμε όμως οι συνθήκες δεν είναι μεγάλα προσαρμοστήρια και τα λοιπά εδώ για την προετοιμασία αυτής της απεργίας. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς παιδιά, γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί έχουν ενημερωθεί όλα τα σωματεία για τη σημερινή διαδικασία. Βέβαια υπήρξαν και άλλες διαδικασίες, πιο μπροστά υπήρχε και ενημέρωση κατηδίαν. Έχει βγει και δελτίο τύπου από το Εργατικό Κέντρο, το οποίο θα σταλεί απόψε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα καλούμε για το κάλεσμα. Θα σταλεί ξανά και τη Δευτέρα το δελτίο τύπου. Αλλά ο κόσμος γενικότερα δεν συμμετέχει. Είναι και μια μέρα η οποία πολλοί αυτή τη στιγμή που επικοινώνησα ότι γυρίζουν από τη δουλειά τώρα. Αρκετοί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα να βρεθούν στη διαδικασία. Θα βρουν κάποιοι κατευθείαν από τη δουλειά. Ήδη. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής εδώ και έναν μήνα περίπου έχει συνεδριάσει, έχει πραγματοποιήσει γενική συνέλευση και έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά δραστηριότητες όπως είναι περιοδίες στους χώρους δουλειάς, εξορμήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας για την μεγάλη, για την επιτυχία της μεγάλης πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Αυτή η μάχη μπορεί να απαντήσει, μπορεί να αποτελέσει απάντηση των εργαζομένων στο τεράστιο κύμα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε, να πούμε να φτάνει πια και πραγματικά να βάλουμε τις βάσεις για ένα εργατικό κίνημα που θα έχει το επόμενο διάστημα κατακτήσεις και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Καλούμε στη συγκέντρωση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής που έχει καλέσει μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα και το Σύλλογο Γυναικών Ροδόπης την Τετάρτη στις 9 Νοέμβρη στις 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Όλοι οι εργαζόμενοι δυνατά να έχουμε παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση. Ευχαριστούμε πολύ.